Η σειρά με τους Warriors ξεκίνησε. Είπα να παίξω ένα παιχνίδι μακριά από την κάμερα πριν δείτε εσείς το πρώτο βίντεο σήμερα Παρασκευή. Και αυτό γιατί ήθελα να δω ρε παιδί μου τους Warriors, να μην χάσω μπροστά στα μάτια σας με μεγάλη διαφορά και καταποντιστώ και γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Και τελικά κέρδισα, δεν το πίστευα κι εγώ έτσι. Δεν ναι, ξεκίνησα, θα σας πω εντάχει λίγο την περιγραφή του αγώνα. Ξεκίνησαμε καλά, παίζαμε καλά εναντίον των αντιπάλων μας. Πήραμε κάποια στιγμή μια διαφορά 6-7 πόντων. Στην πρώτη αλλαγή που βγήκα έξω και μπήκα μέσα, η αναπληρωματική, η βασική τέλος πάντων, όσο ήμουν εκτός αυτά τα 5 λεπτά στις αρχές της δεύτερης περίοδου, οι Lakers είχαν περάσει μπροστά 3 πόντους. Ξαναβρέθηκα πίσω 5-6. Μείωσα. Στη δεύτερη φορά που βγήκα έξω πάλι αυτοί που μπήκανε να με αντικαταστήσουν όσο δεν έπαιζα φέραν τη διαφορά στο συν 5 και τελικά κέρδισα με 21 και εδώ πέρα μπορείτε να το δείτε ακριβώς από πάνω έτσι τις περιόδους. Έχανε 29-23, έχασα την πρώτη περίοδο 29-23, κέρδισα τη δεύτερη 24-23 και τις άλλες δύο έγινε ο κακός χαμός. Με την τελευταία να είναι το 38-21 και να είναι η μεγαλύτερη διαφορά που σκόραρε 38 πόντους. Έτσι βλέπετε βάλα 70 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και 53 στο πρώτο. Ενώ η απόδοση των Warriors έπεφτε με τα όσο πέρναγε ο χρόνος. Από τους αντιπάλους ο Durant έβαλε κλασικά 33 πόντους με 5 στα 10 τρίποντα και ο Curry 29 με 5 στα 11 τρίποντα. Είχαν αυτοί οι δύο 10 στα 21 τρίποντα. Αλλά οι υπόλοιποι ήταν ψιλοάστοχοι με εξαίρεση αυτό που ήταν κάπου στη λήξη του Τζερέμπκο και του Ιγκουαντάλα που έβαλε κάποια τρίποντα. Είχαν συνολικά 13 στα 32 τρίποντα, εκ των οποίων τα 10 στα 21 οι δύο βασικοί, τον Ντουραντ και ο Κάρι. Και ο Καρέτσαρος έβαλε 63 πόντους, είχαν 13 rebound, 10 assist, 6 κλεψίματα, 3 τάπες, είχαν και 5 λάθη, με 2 στα 7 τρίποντα, 27 στα 40 σούτ συνολικά, δηλαδή 25 στα 33 δίποντα. Αλλά βλέπετε ότι κάνανε καλή δουλειά η αναπληρωματική μου, γιατί εγώ είχα συνολικά στο συν-πλην μόνο 2, έτσι, παρόλο που κερδίσαμε 21 πόντους, ενώ Χάρις, Μαγκί, Τζέιμς είχαν πολύ συν-πλην, χωρίς να χρειάζεται να σκοράρουν πολύ, παίξανε καλές άμυνες, βλέπετε το σκοράρισμα είναι μοιρασμένο στους υπόλοιπους παίχτες, οπότε δεν είχαμε καν πολλά τρίποντα, ήμασταν άστοχοι, έτσι, 5 στα 18, 5 στα 18 και οι άλλοι είχαν, πόσα είπαμε, θα δείχνει εδώ πέρα αναλυτικά. Εγώ είχα 50 στα 87, είχα 5 στα 18 και οι άλλοι είχαν 13 στα 32. Παρόλο που είχαν 40% στα τρίποντα, κέρδισαν 20 πόντι. 82 πόντι μέσα στη ρακέτα. Βάξει. Λογικό. Και εδώ θα σας δείξω εδώ πέρα NBA Records, Total Points, Career, Season, Game Season, Game Playoffs. Total Points, 64. Το match που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, 63, το match που δεν είδατε, 63 ο Jordan τον Απρίλιο του 86, 33 χρόνια πριν, 33 χρόνια μετά ο Καρέτσος έσπασε αυτό το ρεκόρ, όπως και ο Elgin Baylor με 61 πριν από 57 χρόνια, έτσι. Οπότε πάμε να παίξουμε το επόμενο παιχνίδι, πάλι στο Golden State, έχω πάρει το πλεονέκτημα έδρας στην έδρα μου. Έλα πάμε για το Game 2. Να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει στο Game 2. Παίρνουμε τζάμπολ, δίνουμε γρήγορα. Εκεί στην επίθεση. Α, δεν μου την έδωσε πίσω. Κοίτα εδώ τα double teams συνεχόμενα από την αρχή του παιχνιδιού. Ριμπάμ το Μιτσάρα όμως. Φάουλ! Ρε μαλάκα, φάουλ ήταν αυτό. Έλεος. Λοιπόν, Green. Αυτόν μαρκάρω. Ω, εντάξει. Το rebound, ωραία άμυνα. Δεν έδωσε πάσα. Δικιά σου, Λεμπρόνι. Μπες προς τα μέσα, μωρέ. Α, καλά, εντάξει. Επίθεση, φίλε, δεν ξέρω πόσο πήρε. 2 δευτερόλεπτα.
Δεν πρέπει να κάνουμε κακές επιθέσεις, γιατί αν κάνουμε κακές επιθέσεις δίνουμε εύκολες επιθέσεις στους αντιπάλους μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έλα. Έλα. Άρε. Τι bad shot selection. Καλό ήταν, γιατί με μάρκαρε ο άλλος. Α! Κοίτα εδώ, έχω πει να μην μαρκάρει, να μην σκοράρει ο Green. Next rebound, 8 πόντους έχει. Δεν πρέπει να... Έτσι, μπράβο. In your face, ρε! In your face, ρε, Cousins. Έλα, μηνά. Ωρε, φίλε. Αγωνικά είναι εκεί, είναι... Οκ. Έφυγες. Έλα, Λόντζο. Ωραία επίθεση. Δικό σου. Όχι, όχι. Ξανά κλέψιμο από μένα, ναι. Όχι, στη γωνία ήθελα να τη δώσω την μπάλα, μωρέ. Έτσι, καλά και φάουλ, ρε. Ας τα διάλο, πάλι στη μούρτη. Κάζω τώρα πήρα και το φάουλ. Πιέζουμε πάντα και παντού. Αχ, μα μπήκε, εντάξει, παρόλο που δεν ήταν καλή πολύ. Όλους τους πόντους της ομάδας ο Καρέτσος. Γιατί έχω τόσο άγχος, ρε παιδιά, παιχνίδι είναι το μεταξύ είναι. Α, το χάσω. Φάουλ, τρίτο! Α, δεύτερο. Τον έβγαλε. Γρήγορα, γρήγορα. Πολύ γρήγορα τα κάνει τα δύο φάουλ. Κέρδος είναι αυτό. Δικό σου, Χάρης, βάλτο. Βάλτο, παιδί μου, μπράβο! Ωραία. Αυτόν γιατί τον άφησε μόνο του, ρε εσύ. Γιατί τον άφησες μόνο του. Τρίποντο στο τρίποντο. Όχι ρε, ψηλά την... Α, τώρα μας κλέβει την μπάλα, Μπέλ, έλεος εφηδιασμός. Έκανα ένα 5-0 πολύ γρήγορα και μειώσαν στον πόντο. Εντάξει, δεν είναι, θα... δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, τόσο άλλο, παιδιά, το έχουμε πει. Από την αρχή το λέγαμε. Ωραία πάσα, μπράβο, Λεμπρόν, βάλ' το ρε, Λεμπρόνι. Πάγος ο Λεμπρόν. Έλα στο, όχι να μας τρώμε καλά από τον Μπέλ τώρα. Ένα γρήγορο 7-0, μετά το δικό μας 8-0. Φάουλ. Κοίτα εκεί, μαλάκα, με τσακίσανε. Φάουλ, κι άλλο τον Ντουράντ. Δεύτερο φάουλ και τον Ντουράντ, πολύ γρήγορα. Αλλά βέβαια είναι ο άλλος ο Γκουάντα, αλλά ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός. Μπράβο, Μίτσο. Μπράβο, Μίτσο. 49,7 πόντους, 12,9 assist. Συν 16 πόντους, συν 3,5 assist τα play-off ο Μιτσάρας. Θα την πάνε, νομίζω, πάνε κάτι το ίδιο. Οκ. Ωραία πάσα στον Χάρης. Πράλι, μπράβο Μίτσο, μπράβο Μίτσο, ωραία κίνηση στη ρακέτα. Ωραίος. Ωραία, έχουμε ξεκινήσει καλά. Δεν χάστηκε ένα εύκολο καλάτσιο, δεν έπρεπε να το χάσω. Όχι. Εντάξει. Την πάτησα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Την πάτησα. Δεν τον ακολούθησα. Αχ, ξύλο, ξύλο, ξύλο. Έλα. Έλα. Του βλώ! Όχι ρε φίλε, γιατί. Μάρκαρε ο Τόμσον, νόμιζα δεν με μαρκάρει. Ε,
Να Μιτσάρα βλάκα! Κακή άμυνα, κακή επίθεση, κακή άμυνα Μιτσάρας. Και θέλω να πάρω το παιχνίδι από τώρα. Ωραία πάσα, μπράβο. Βάλτο ρε! Παπάρα. Όχι, 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 μάρκαρε, μάρκαρε. Ω, τον παίχτη μου, τον παίχτη μου. Α, δεν είναι τριποντάκια ο παίχτης μου, εντάξει. Μη φοβάσαι, φάουλ δεν πειράζει. Πολλά φάουλ βολές. Πολλά φάουλ έχουν κάνει. Δεν είναι κακό αυτό. Με έβγαλε κιόλας. 29-28 αρχές του δεύτερου quarter. Την μπάλα δικιά μας. Το derby καλά κρατάει. Έλα ρε, γιατί. Ωρα, τεζάρι παίζει ο Ντουράντ τώρα. Μάρκαρε ρε! Εντάξει τώρα θα τα χάνει. 29-30. Εντάξει τώρα με τον Τόμσον, γιατί μου μαρκάρει ο Τόμσον. Μπήρα. Α, παίζει τριάρκη, μαρκάρει, μαρκάρει ο Τόμσον. Τόσο πάντων. Καυτό βάλε ρε γαμότο. Πώς πόντους έχει φτάσει αυτός. Ωραία πάσα, μπράβο ρε Μίτσο. Ωραία κινήθηκε ο Κούσμα. Μόλις δεύτερη ασίστ του Μίτσου και γενικά τρία rebound. Έχω, δεν έχω κάνει βοηθήσει τα υπόλοιπα στατιστικά του αγώνα. Όχι ρε γαμότο. Πάλι για το κλέψιμο μαλάκας. Όχι ρε, καλύτερη πάσα, γιατί. Και εγώ το έκανα το φάουλ, όχι άλλος. 33-36, παίρνουν μια διαφορά 4 πόντων τώρα. Πού την έστειλες, δεν ζήτησα εγώ αλέιο, γιατί το έκανες αυτό. Όχι ρε φίστε. Κοίτα τι έγινε ρε μαλακα. Αυτό το δεν τα παρατάμε. Δεν τα παρατάμε. Αχ, δεν μπορούσα να τον περάσω. Ωρε. Μαλακα. Λεμπρόν, πώς την έφαγες αυτή να είναι. Δεν πάω για dump team εγώ πάντως. Έλα ρε τώρα! Εντάξει, γρήγορα. Μπράβο, ωραία πάσα. Μπράβο ρε! Μπράβο ρε Χάρης. Μπράβο ρε Χάρης. Ωραία, στους τρεις πάλι. Βγήκε η άμυνα πριν. Όχι ρε, έλανε τώρα. Να τρώμε από το Livingston τώρα καλάθια. Έλα! Αχ, δεν πρόλαβα. Δικό σου. Επιθετικό ριμπάνα το Μιτσάρα. Πα! Πώς το χάσα αυτό. Έλα ρε γάμο το. Πρώτο φάουλ. Πώς το χάσα αυτό τώρα εκεί πέρα. Μπράβο, μπράβο. Μην το χάσεις. Έλα ρε Μίτσο. Μπράβο Μιτσάρα. Ναι, ναι! Το διόρθωσα το χαμένο τρίποντο με κλέψιμο και καλά στον εφηδιασμό. Έκατσε ο άλλος για να πάρει επιθετικό φάουλ, έτσι. Ωωωω.
Ω το μπούστι. 6-7 σου τέχει ο Κάρι. Μάλιστα. Πώς έχει? Τι έχει, 15-20 πόντους. Δεν μας δείχνει. Λέει εδώ πέρα τύπος για τον Κάρι, αλλά δεν μας λέει. Είμαι δεύτερος στα rebound στα playoff, και ο Cousins τρίτος. Τα ίδια έχουν πάνω κάτω. Οι άλλοι έχουν αποκλειστεί. They provided the kind of rebounding you need in this atmosphere. Harris with it. Now Green. Μπράβο, Μίτσο μου. Ωραίο pick and roll εκεί. Ωραία. Το σταμάτησα. Ωραίο ήταν αυτό. And he is really in a zone right now, playing and scoring with confidence. Murray finds Cousins. Lobbed up there for Durant. Γαμώτο. Έλα ρε γαμώτο τώρα. 10 πόντους έχει. Δικιά σου, Μακί. Πάρε φάουλ τρίτο από τον Cousins τώρα. Κάνε το φάουλ εκεί, αλήτη. Ναι, δύο χέρες. Όχι ρε. Όχι το rebound ρε. Όχι, τι έκανε μωρέ. Δεν πρόλαβα καν τον μαρκάρο. Δεν έπρεπε αυτό το rebound, έπρεπε να το πάρουμε. Μπράβο, Λεμπρόν. Μπράβο, Λεμπρόν. Ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα. 45-49. Πόντο-πόντο μέχρι τώρα. Δικό μου φάουλ, δεύτερο. Δεν βάλε την πολύ. Εντάξει, τα κάνουμε. Έλα. Δεν έχω πάρει ούτε ένα φάουλ από αυτούς τώρα στο δεύτερο quarter, ε. Δικιά σου, Λεμπρόνι. Μπράβο ρε Λεμπρόν. Μπράβο ρε βασιλιά. Πότε τρελό ξυλίκι πέφτει με τα σκριναρίσματα που πέφτουν από εδώ και από εκεί. Όχι. Εντάξει, νόμι θα δω. Εκτός πάντων. He finished with 63 points, and that was just the start of it. He wound up with a triple-double in what was quite a display. As a structure, they brought a structure. I've never seen any player put up numbers like that. It's likely a game he'll always remember. David appreciate the report. He was a one-man show. Όχι ο Μπολ, ρε φίλε. Το βάλε, ρε. Τρίποντο. Μπράβο, ρε Μπολ. Δεν σου το είχα. Στους δύο πόντους τη διαφορά. Εμείς βάζουμε τα τρίποντα εδώ πέρα. 51-53. Εντάξει, αφού δεν ήταν βολές, δεν πειράζει. 2,5 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Το χάσα όμως. Όχι ρε! Κοίτα εδώ ρε, κλέψιμο στο κλέψιμο. Όχι φάουλ! Τρίτο μου φάουλ. Γαμώ την τρέλα μου. Κοίτα εδώ ευκαιρία που χάσαμε, γαμώ την τρέλα μου. Έκανα και τρίτο φάουλ. Όχι, τον έχασε τη βολή. Πάρ' το φάουλ, ρε Λεμπρόν. Κοίτα, πάλι στους πέντε, γαμώ τη... Κατά δίκη μου. Μπράβο. Ακόμα μια καλή πάσα από το Μιτσάρα. Χωρίς φάουλ, Μίτσο, γιατί άμα κάνεις τέτοιο από το φάουλ τώρα τον ήπιαμε. Ήδη είναι πολλά αυτά που έχεις. Γιατί είναι ο Λεμπρόν παίζει center. Παίζει center ο Λεμπρόν και κατεβάζει την μπάλα. Κοίτα εδώ. Τι έχασες ρε! Ρε Πασκαλά! Έλα ρε πούστη μου τώρα. Κατέβασε την μπάλα, άλλος την έχασε τα εκεί πέρα είχα μειώσει τους δύο πόντους, πήγε πάλι στους 7. Μπράβο Μίτσο, μπράβο Μίτσο.
Βρήκε ελεύθερο το διάδρομο, μπήκε μέσα και κάρφωσε. Δεν τα χάνει αυτά τώρα εκεί πέρα, εντάξει, τα κάνουμε. Μαζεμένοι πόντοι τώρα, δεν χάνουν καλάθι. Πάλι το ίδιο. Μπράβο, μπράβο. Έλα. Άμυνα, 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 άμυνα. Άμυνα, είπα. Ο άλλος μπήκε μόνος μέσα και το έβαλε. Πώς το χάσα αυτό τώρα, ρε. Μπράβο, ρε Μίτσο. Όχι πάλι όμως, όχι πάλι. Άντε μπράβο, πώς το χάσα πριν. Άστον κάνα κι άλλο κλέψιμο χωρίς φάουλ εκεί. Έλα, μη φάμε καλά τώρα. Μη φάμε καλά τώρα. Μπράβο. Λες. Ήταν υπερβολικό, αλλά δεν πειράζει. Έπρεπε να το δοκιμάσω. Στους 5 πόντους διαφορά. Για να δούμε. Το derby καλά κρατάει. Εγώ έχω μείον 6 από το μείον 5. 8 assist και 6 rebound. 63% στα shoot. Καλά πάω. Λίγους πόντους. Λίγους. Όχι, καλά είναι. Πώς είναι 23 είναι. 21. Λίγοι είναι. Τέλος πάντων. Έλα. Για να δούμε. Αυτόν. Αυτός μας έχει κάνει τη ζημιά από ό,τι φαίνεται. Ποιος το έκανε. James πρώτο φάουλ. Και 2-3 εύκολα λέει που έχουμε χάσει από κάτω. Αλλιώς θα ήμασταν ισόπαλοι. Και άλλο φάουλ. Δεύτερο μαζεμένο του Λεμπρό μέσα σε 8 δευτερόλεπτα. Μπράβο ρε Μίτσο! Ωραία πατάπα από πίσω στον Ντουράντ, ο οποίος... Γιατί το... Όχι ρε πούστη μου. Κι άλλο χαμένο λέει up. Τι έκανε ρε! Τι έκανε ο τύπος, πήρε το rebound και έκανε coast to coast. Δεν το σταμάτησε κανείς με foul, δεν μπήκε κανείς μπροστά του, τίποτα. Όχι, 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 μου φύγε, μου φύγε. Oh, το χάσε ευτυχώς. Έλα, έλα. Ελεύθερος όλος ο διάδρομος. Κάρφωνα στον ευθυνδιασμό. Είμαι βιαστικός ώρες-ώρες. Μου έχουν αναθέσει τον Ντουράντ από ό,τι φαίνεται, ανεξαρτήτως θέσης. Και αυτός μας έχει κάνει ζημιά. Έλα τώρα το τρώμα από τον Green. Μαρκάρα τον Durant, πάρε την μπάλα και ο LeBron κοιτάζει τον Green και κοιμάται. Πώς την είναι, μα πώς δεν γίνονται αυτά τα κλεψίματα που... Τους 10, τον ήπιαμε, αυτό ήτανε. Νομίζω κάπου εδώ πέρα χάνουμε. Εντάξει, μην τα χάσουμε τώρα αυτό. Ρε, πούστη μου. Έλα τώρα! Ποιος? Green. Δεύτερο και αυτονού. Time out, βέβαια, λογικό. Κάνουμε 10 πόντους. Δύσκολο, θα είναι σειρά πάρα πολύ δύσκολο, ό,τι και να γίνει σήμερα. Γιατί σου χάσω. Όμως ξαναπεί αυτούς και 3-0 να κερδίζει και να κερδίζει 20 πόντους στο ημίχρονο του τέταρτου παιχνιδιού. Μπορεί να χάσεις το τέταρτο παιχνίδι και να τέταρτο άλλα 3 και να αποκλειστείς.
best passers in the NBA, always looking to get his teammates involved. Όχι ρε πούστη μου. Α, κλέψαμε κατά λάθος αυτό ήταν. Τέταρτο κλέψιμο μου είναι αυτό. Μπράβο, μπράβο, ωραία πάσα. Ωραία πάσα, ωραίος. Έλα να βγάλουμε καμιά άμυνα τώρα. Έχουμε κάνει πολλές μαλακίες στις πάσες μας, πολλές μαλακίες. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Σε μάρκαρα, καλό ήταν αυτό. Αχ, αυτό ήτανε. Δεν μπορώ. Πέτα την μπάλα! Πολύ αργά. Ωραία πάσα στον Μπολ. Πολύ όμορφη πάσα στον Μπολ. Στους 6 πάλι. Για να δούμε. Μάρκαρε ρε, μην τον αφήνεις ούτε στο κέντρο. Εντάξει, αρχίζουν οι αλλαγές τώρα. Αχ! Δεν το ολοκλήρωσα το κλέψιμο. Με έβγαλε και εμένα, ναι. Έλα μωρέ τώρα στους 8. Να πάει στους 10 τώρα. Και τελειώνει. Τελειώνει το τρίτο κόρτερ. Άντε δώστε τη βολή 40 ώρες. Είναι μία ή δύο. Μία. Στους 9, ε. Θα αφήσει στους 6 και πήγε στους 9. Κοίτα εδώ πόσοι παίχτες είναι, ρε. Ωραία πάσα. Μόνο 6 rebound ο Μιτσάρα σήμερα. Και γενικά 27 πόντι είναι πολύ λίγοι. Έξε καλύτερη άμυνα ρε πούστη μου. Πόσους έχει βάλει ο τύπος. Πω! Αχ δεν κάρφωσε αλλά το έβαλε. Το ημίχρονο είναι 21 πόντους ε. Είπαμε λίγοι. Αυτός ο Μπέλ τώρα βαράει τρίποντα. Ξέρω, κάτι θα βαράει αφού παίζει στο Golden State. Έλα ρε πούστη μου. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι ρε! Ναι, αλλά... Ω, τι βγήκα έξω! Να! Όχι ρε, πούστη μου τώρα, δηλαδή... Το έκλεψα εκεί και το... την έχασα την επίθεση, έλα... Μετά από το λάθος. Και τι μαρκάρει τον Γκουαντάλα ο... Και φάουλ. Καλά, και φάουλ. Κάπου εδώ τελειώσαμε μάλλον. Η διαφορά πήγε πάνω από τους 10. Δεν νομίζω θα καταφέρω να αντέξω. Όχι ρε, την έφαγα κιόλας. Πήγα για το κάρφωμα ρε μάλλον. Πώς γίνεται να τη φάω εκεί πέρα. Γιατί είναι ο Μαγκή στη γωνία. Φάουλ. Μόλις τώρα έκανε το τρίτο φάουλ ο τύπος. Όχι κακή βολή αλλά μπήκε ευτυχώς. Έλα μη φάμε τώρα καλάθι για μέχρι το τέλος του quarter. Μη φάμε καλάθι. Και σίγουρα όχι τρίποντο. Όλα ρε μαλάκα! Σαν να είπα θα φάμε τρίποντο. Μόνος κι άλλος. Κοίτα ξύλο. Τελειώσαμε. Ω! Ευτυχώς.
Μαλάκα, τώρα έχασε και... Όχι πολλές, ρε! Μαλακισμένο φάουλ έκανα. Τελειώσαμε. Στους 15 πόντους τώρα δεν προλαβαίνω με τίποτα. Εντάξει, έχουν σκοράρει πάρα πολύ ψηλά, τώρα δεν το συζητάμε. Φάουλ, και εμείς βολές. Μη φάμε καλά τώρα. Εκεί είχα μειώσει στους 6, αλλά στους 2 είχα μειώσει, αλλά δεν τα κατάφερα. Έδωσε αλλού την μπάλα. Τι έβαλε ρε μαλάκα τώρα! Τι έβαλε τώρα ρε φίλε, έλεος τώρα, εντάξει, μας γαμίσανε. Τι έβαλε ρε, μας έχουν επιδείξει τώρα, εντάξει, οκ. Now let's take a look at our assist of the game presented by State Farm. Χάνει, πώς το λένε, ο Λεμπρόν χάνει κάρφωμα, λέει, ούπ, μόνος κάτω από το καλάθι. Στην επόμενη φάση, και έχασα και την μπάλα. Κοίτα εδώ τι έγινε ρε μαλάκα, φτάσαν τη διαφορά στους 20 ρε εσύ. Βάλαμε και εμείς ένα τρίποντο. Μας έχουν βάλει 7 τρίποντα παραπάνω, έτσι. Είναι η διαφορά, είναι. 21 πόντι παραπάνω είναι... Πάρτα, μωρή άρρωστη! Τι έδωσε επιθετικό! Όχι, ρε μαλάκα! Το φάουλ μου. Κοίτα εδώ, ρε πούστη μου. Αλήτη διαιτητή τι έκανες. Μπράβο, φύγαμε. Έλα ρε. Ωραία πάσα. Ωραίος εφηβιασμός. Αλλά γενικά είμαι πολύ κάτω από τα στάνταρ μου. Λίγα rebound, λίγη πόντι, πολλά λάθη. Είμαι κάτω από τα στάνταρ μου. Μπράβο. Το βάλεις. Αρχίδια θα βάλεις. Τι να κάνω, πρέπει να πάρω κάποιες... Τι άλλο μαρκάρει στο τρίποντο. Η φάουλ θα έκανα ή τίποτα. Και χάνουμε. Όχι. Πέντε πόντι διαφορά. Έχουν κάνει πολύ καλό παιχνίδι τώρα. Έχουν βάλει τα πολλά τους τρίποντα. Έχουμε χάσει πολλά εύκολα shoot emits. Μετά επιστρέφει στο Los Angeles. Έχουν βάλει και αυτοί μαλάκα κάτι καλάθια τώρα. Μα κοίτα εδώ τώρα ρε εσύ. Έχει βάλει 5 πόντους σε buzzer beater τώρα και ό,τι να είναι πανδύσκολα ας πούμε. Δηλαδή αυτά έχει βάλει ο ένας 5 πόντους. Έχει βάλει ο άλλος, έχουμε χάσει εμείς 5 πόντους εύκολους, καλάθια από κάτω. Η διαφορά είναι 10 αυτή ουσιαστικά μαζί με τα τρίποντα. Όχι που την έκλεψε. Την έκλεψε γαμό την τρέλα μου ο Γκριν. Ω.
Μας δίνει. Μπράβο ρε Μίτσο. Μπράβο ρε Μίτσο. Μπράβο ρε Μίτσο. Αλλά θα το παλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά... Μπράβο. Το rebound, ωραίος. Μπράβο ρε Μαγκή. Φάουλ, μπράβο, μπράβο. Έλα χαμό, τι και τις βολές χαμένες τώρα. Έχασε ο μπολ 2, τώρα άλλη μία ο Λεμπρόν. Σκατά. Νιώσα από τους 20 στους 12, που είναι μεγάλο πράγμα απέναντι στους Golden State, αλλά γιατί συνήθως άμα σε πάρει κάτι φορά, δεν γυρνάει με τίποτα. Ωραίος, ωραίος, dub team, ωραίος. Το πάρουμε το jump ball. Έχω και 5 φάουλ. Θα αντέξει μέχρι τέλους. Το τζάμπολ, το τζάμπολ. Δεν έχω βάλει ένα τρίποντα, δηλαδή δεν πήραμε καν το τζάμπολ. Οκ. Ωραία. Μπράβο Μίτσο. Καλά και φάλ. Βάλ το ρε Μιτσάρα γάμο την τρέλα μου. Βάλ το ρε πούστη μου. 0 στα 5 τρίποντα. Δεν έχω βάλει το ένα τρίποντο έτσι. Μια φορά στους 10. Και έχει άλλα 6 λεπτά. Λες. Λες να γίνεται. Από τους 20 στους 10. Στους 20 πήγε με το που... με το που ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο το τρίποντο του Κάρι, έτσι. Ωραία, μήνα, μπράβο. Όχι ρε Μίτσο, Μίτσο, όχι ρε Λεμπρόνι. Εντάξει, δεν έχει βολές. Έλα να βγει αυτή η άμυνα. Α, το μπούστι. Ωραία άμυνα, μπράβο, φύγαμε. Φάουλ ρε, φάουλ ρε φίλε. Φάουλ ρε. Τι έγινε. Πάω στο Thompson. Πάμε, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 5 λεπτά. 10 πόντι, το έχουμε. Αχ ρε, πούστη μου, άλλος ήταν μόνος του εκεί. Όχι ρε, κι άλλο χαμένο κάρφωμα. Κι άλλο χαμένο κάρφωμα. Αχ! Κάποιος την έσκασε εκεί πέρα. Κοίτα εδώ τι χάνουμε ρε μαλάκα. Μα κοίτα εδώ τι χάνουμε τώρα. Είναι δυνατόν. Όχι ρε. Όχι γάμο την τρέλα μου. Τόσες ευκαιρίες χαμένες. Χαμένα καρφώματα. Χαμένες μαλακίες. Αχ θε μου. Είναι σαν να μην θέλουμε. Τώρα χάνω κι εγώ αυτά. Εντάξει, τώρα τελείωσε. Τι έχουμε χάσει ρε πούστη μου τώρα. Τώρα το έχω σφυράνει το φάουλ. Κοίτα τι έχουμε χάσει ρε πούστη μου. Χαμένα καρφώματα, χαμένες βολές. Βλακίες. Κολοφαρδίες των άλλων που έχουν βάλει ό,τι να είναι. Να, κοίτα εδώ πόσα χαμένα λέει απ' έχω χάσει κι εγώ τώρα. Που συνήθως δεν τα χάνω. Α,
Έκτο φάουλ, ε. Τελειώσαμε. Χάσαμε 10 πόντους. 1-1. Προσπάθησα. Γύρισα και τη διαφορά. Αλλά δεν με ήθελε σήμερα, όπως φαίνεται. Λογικά τα λέμε την Τρίτη. Άντε για. Γαμώ το κερατό μου. Γαμώ.